Έψιλον κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελής 685 και ότα έψιλον κεφάλαιο 15 εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Συ Κύριε γνωρίζεις, ενθυμήθητε με και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιωκόντον με. Μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι δια σε υπέφερα ονειδισμών. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς. Και ο λόγος σου ήταν εν εμή χαρά και αγαλίασε στις καρδίας μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί με, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράντην, εκάθισα μόνος μου εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με ενέπλησας αδημονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου σε με ως ψεύτης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλι και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου. Και αν αποχωρήσεις το τίμιον από το αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτή ας μη επιστρέψω σι προσέ, αυτή ας επιστρέψω σι προσέ, αλλά σι μη επιστρέψεις προς αυτούς και θέλω σε κάμι προς τούτον το λαόν οχυρών χαλκούν τείχος και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω σε υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος, και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Αμήν. Η Ιερεμίας, το όνομά του σημαίνει ο Κύριος υψώνει, ένας ιδιαίτερος, θα τολμούσα να πω μοναδικός δούλος του Θεού, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε όταν βασιλιάς στο λαό Ισραήλ ήταν ο Ιωσίας, ο οποίος πραγματικά έπρατε κατά πάντα, βασίλευσε περίπου 31 χρόνια και έπρατε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, και το μία περίοδος στο λαό Ισραήλ πραγματικά ευλογίας. Και εκείνη την περίοδο ο Κύριος επισκέφθηκε τον Ιερεμία ενώ ήταν μικρό παιδί και του είπε ο ίδιος ο Θεός: «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα». Και ο Ιερεμίας στάχασε και είπε: «Κύριε, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, είμαι παιδίον». Και ο Κύριος του αποκαλύπτει την αποστολή του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να γνωρίζει ο άνθρωπος την αποστολή που ο Θεός του εμπιστεύεται να εργαστεί στη ζωή αυτή. Μη λέγε ότι είμαι παιδίον, γιατί αυτή είναι η αποστολή σου. Θα πηγαίνεις προς πάντας, προς τους οποίους εγώ θα σε αποστέλω. Και πάντα όσα εγώ σε προστάζω, εσύ θα λες. Θα πηγαίνεις σε όλους όσους εγώ σε αποστέλω, αυτή είναι η αποστολή σου, και θα λες ακριβώς αυτά τα οποία εγώ σου λέω να πεις. Μη φοβηθείς από του προσώπου αυτών, διότι εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Ο Ιερεμίας όμως λέει: «Παιδίον είμαι, Κύριε, δεν ξέρω να μιλήσω». Και τότε ο Κύριος ήγησε το στόμα μου και είπε προς εμέ: «Ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματό σου και σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας για να ξεριζώνεις, να κατασκάφτεις, να καταστρέφεις, να γκρεμίζεις, αλλά και να νοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Γιατί έδωσα εγώ δια του Πνεύματός μου του Αγίου τους λόγους μου μέσα σου». Μέσα σου πλέον κατοικεί ο Λόγος του Θεού.
Πολλοί θα έρθουν εναντίον σου, μη φοβηθείς. Εσύ περίζωσον την οσφή σου, σήκω και πήγαινε προς αυτούς και πες όλα όσα εγώ σε προστάζω. Μη φοβηθείς από το προσώπου αυτών, γιατί δεν πρόκειται να σε αφήσω. Αντιθέτως, εγώ σε έκαμω σήμερον ως πόλινο χειράν, ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα. Θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπορισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος ο Θεός. Και πράγματι ξεκίνησε την αποστολή του με πίστη ο Ιερεμίας, πράττοντας ακριβώς όσα ο Κύριος τον διέταξε. Δηλαδή, όλα όσα ο Κύριος τον διέταξε, πήγαινε σε όλους όσους ο Κύριος τον απέστελνε και έλεγε ακριβώς όλα όσα ο Κύριος του είπε. Όμως, περάσαν τα χρόνια, ήρθαν άλλοι βασιλιάδες, τελείως απομακρυσμένοι από το Θεό, ο Ιωακήμ, ο Σεδεκίας και ο Ιερεμίας άρχισε να σκέφτεται διαφορετικά. Δηλαδή, έκανε αντίθετα από αυτά που του είπε ο Κύριος. Αντί να πηγαίνει σε αυτούς που ο Κύριος τον στέλνει και να λέει αυτά που ο Κύριος του διατάζει, πήγαινε αυτός σε αυτούς που αυτός ήθελε, άκουγε από αυτούς τα λόγια τους, τα λόγια της επελπισίας τους, τα λόγια των παραβάσεών τους, ψεύτικες απόψεις και διδασκαλίες, και πήγαινε στον Κύριο με παράπονο και έλεγε «Τι να κάνω, Κύριε?» Και ο Θεός στενοχωρήθηκε, γιατί έφυγε από το δρόμο που ο Θεός τον είχε διατάξει. Θα πηγαίνεις σε αυτούς που εγώ σε στέλνω, δεν θα πηγαίνεις σε αυτούς που εσύ θέλεις, και θα λες αυτά που εγώ εντέλομαι, δεν θα λες αυτά που εσύ θέλεις. Γι' αυτό και αισθάνθηκε πια απεριμένος, και ήταν πράγματι, ο Θεός τον εγκατέλειψε. Δεν ήταν μαζί του πια. Και είναι φοβερό ένας άνθρωπος σαν τον Ιερεμία, με λόγο Θεού μέσα του, να αισθάνεται ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και πράγματι τον είχε εγκαταλείψει. Είχε απομακρυνθεί από αυτόν, ναι. Γιατί έλεγε ότι ήθελε αυτός. Άκουγε όσα ήθελε αυτός και πήγαινε όπου ήθελε αυτός. Μέσα στην απελπισία του. Μέσα σε όλα όσα αυτός είχε καταλάβει. Το αποτέλεσμα ήταν να παραπονεθεί στον Κύριο. «Κύριε, εσύ με γνωρίζεις. Θυμήσουμε πώς ξεκίνησα μικρό παιδί. Επισκέψουμε. Με καταδιώκουνε, Κύριε. Μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου. Εγώ υπέφερα για σένα ονειδισμό. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου μέσα μου, κατέφαγον αυτούς. Και ο λόγος ο δικός σου έγινε σε μένα χαρά και αγαλίασες της καρδιάς μου. Διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε των δυνάμεων». Και ομολογεί τον αγιασμό του. Γιατί ήταν σε αγιασμό, αλλά έξω από την αποστολή του. «Δεν κάθισα ποτέ σε συνέδρια χλεβαστών, ούτε χάρηκα από τους χλεβαστές. Αντιθέτως, μόνος μου εκάθισα, εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με απογοήτευσες». Φοβερό, αδελφοί, με ανέπλησες αδημονίας, με απογοήτευσες. Ο Ιερεμίας, απογοητευμένος από τον Κύριο που τον κάλεσε από μικρό παιδί, γιατί έβλεπε ότι τίποτα πια δεν πήγαινε καλό σε αυτόν. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του, τον αγαπάει και τον επισκέπτεται για να τον διορθώσει.
γιατί τον αγαπάει. Άκουσε λοιπόν η Ιερεμία, του λέγει ο Θεός, τι λέγει Κύριος ο Θεός. Εάν επιστρέψεις, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα στέκεσαι μπροστά μου. Και αν καταφέρεις να αποχωρήσεις το τίμιο, αγαθό και ευλογημένο θέλημά μου από το αχρίο, το δικό σου θέλημα, τότε θα γίνεις πάλι ως το στόμα μου. Και ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αυτοί ας επιστρέψουν προς εσένα. Αυτοί ας έρθουν προς εσένα, η Ιερεμία, δούλε του Θεού του Υψίστου. Εσύ μην επιστρέψεις αυτούς. Μην πηγαίνεις σε αυτούς που εγώ σε έστελνα για να τους πεις αυτά που εγώ έβαλα στο στόμα σου. Αυτοί πρέπει να μετανοήσουν και να έρθουν σε σένα. Εσύ μην πας σε αυτούς. Και τότε, όταν θα το καταλάβεις, τι θα καταλάβει? Να μην πηγαίνεις σε αυτούς να ακούς και να έρχεσαι σε μένα και να μου λες τι σου λένε, με παράπονο, με φόβο, αλλά να έρχεσαι σε μένα να σου λέω εγώ τι εσύ θα πας σε αυτούς να τους πεις. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί αγαπητοί? Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε την αποστολή μας όλοι μας, καθώς είναι γεγραμμένο και ακόμη στην έσχατη Αποστολική Εκκλησία: «Επί τους δούλους μου μόνο και επί τας δούλας μου, εγώ θα εκχαίω από του Πνεύματός μου για να προφητεύουν αυτά που εγώ τους λέω». Αλλά σε ποιους? Στους δούλους μου και στις δούλες μου. Δηλαδή, ποιοι είναι ο δούλος και η δούλη? Ελευθερωθέντες από τον Χριστό με την αλήθεια του Ευαγγελίου, με τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, την παράβαση και την ανομία. Πρόσεξε τώρα να δουλώσεις τον εαυτό σου εις τον Θεό. Δηλαδή, δεν θα κάνεις, δεν θα λες ό,τι σ' αρέσει, δεν θα πηγαίνεις όπου σ' αρέσει, δεν θα κάνεις, δεν θα λες ό,τι θέλεις και δεν θα κάνεις και δεν θα πηγαίνεις όπου εσύ νομίζεις. Θα άγεσαι υπό του Πνεύματος του Αγίου για να είσαι πραγματικά τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο, θα περπατάς κατά το Πνεύμα. Πεντακάθαρη η οδηγία του Θεού προς τον Ιερεμία. Εγώ θα σε κάμω τότε, αν εσύ υπακούσεις σε μένα, όχι στους άλλους. Δεν θα πηγαίνεις στους άλλους και θα έρχεσαι σε μένα. Θα έρχεσαι σε μένα και εγώ θα σου απεστέλω ακριβώς αυτούς που πρέπει και θα λες ακριβώς αυτά που εγώ εντέλομαι. Όχι εσύ, από μόνο σου, όπως το καταλαβαίνεις, όπως το νομίζεις, αλλά όπως εγώ εντέλομαι. Και ο Κύριος λέει για την Εκκλησία: «Δεν σας λέγω πλέον δούλους, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θα εκχαίω από του Πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Δεν σε λέγω πλέον δούλου μου, αλλά από εδώ και πέρα θα σε λέω φίλο μου, θα μιλάμε στόμα με στόμα, μόνο όταν κάνεις όσα εγώ εντέλομαι σε σένα προσωπικά». Καθώς λέει ο Χριστός, ο έχων τις προσωπικές μου εντολές, γιατί οι εντολές του Χριστού είναι προσωπικές στον καθένα. Ναι. Άλλες είναι οι εντολές που δίνει ο Χριστός σε μένα, επαναλαμβάνω πολλάκις, άλλες στη γυναίκα μου, άλλες στα παιδιά μου, άλλες στα εγγόνια μου. Σε κάθε έναν έχει προσωπική αποστολή και προσωπική εντολή.
εσένα, αυτή είναι η αποστολή σου, αυτή είναι η εντολή μου. Εάν κάμεις όσα εγώ σε σένα εντέλομαι, τότε από εδώ και πέρα δεν θα είσαι δούλος μου, θα είσαι φίλος μου και θα μιλάμε στόμα με στόμα. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Στόμα με στόμα. Και μάλιστα, εάν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις τη δυνατότητα όποτε θέλεις να εξητάς από τον παντοδύναμο Θεό εν το όνομα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου να σε ανεβάζεις στο θρόνο της χάριτος αυτού, τότε το βέβαιο είναι ότι θα λαμβάνεις πάντοτε το έλεος του Θεού. Και τι είναι το έλεος του Θεού? Η αγάπη του Θεού, που αν και δεν την αξίζεις, θα φέρνεις στη ζωή σου ο Θεός, επειδή σε αγαπάει, απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία. Αλλά όχι μόνο το έλεος του Θεού, και τη χάρη του Χριστού. Και τι είναι η χάρις? Αν και δεν το αξίζεις, επειδή επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, ο Πατέρας Θεός θα σε σώζει. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Φίλος Θεού ο Αβραάμ ονομάστηκε επειδή υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου να θυσιάσει το γιο του. Και σε εμάς τι λέει ο Κύριος? Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζώς αγία ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτό είναι η λογική σας λατρεία. Και προσέχετε, μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Δεν έχετε καμία σχέση με τον κόσμο. Και τότε εγώ θα σας αποκαλύπτω το θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και όχι μόνο αυτό. Και σας δίνω και το δίν και τη δύναμη να είστε όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου. Και θα είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Γιατί θα κάνεις όσα ο Κύριος εντέλεται σε σένα προσωπικά να κάνεις. Θα κάνω ένα μικρό παράδειγμα. Πριν από αρκετά χρόνια έρχεται ο Ντίνος και μου λέει: «Μπαμπά, ο Θεός μου είπε να πάω Αυστραλία». «Άντε ρε, από εδώ», του λέω. «Ναι, μου το είπε». Εγώ και δεν το ήθελα και δεν το πίστεψα. Και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει θαύματα ο Κύριος. Στέλνει στην πρεσβεία εδώ στην Ελλάδα την Αυστραλιανή το βιογραφικό του και κάνει αίτηση για να πάει. Αυτό είναι αδύνατον. Και μέσα σε λίγες μέρες του έρχεται χαρτί, εγκρίνεται η βίζα σου. Σαν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, λόγω του επαγγέλματός του. Το πήρε στα χέρια του, δεν ήξερε τι ήτανε, πόσο σοβαρό ήτανε, και παίρνει τηλέφωνο την πρεσβεία και λέει: «Έχω έγκριση για βίζα στην Αυστραλία». Και το απαντάει η κοπέλα: «Δεν γίνεται, αφού δεν ήρθες από εδώ να σε δούμε». Λέει: «Μα την έχω». Λέει: «Πού την έχεις?». «Την έχω». «Μου τη στείλανε». Λέει: «Στείλ τη μου». Τη στέλνει με email και τον παίρνει τηλέφωνο αυτή η κυρία και του λέει: «Αυτό δεν γίνεται, αυτό είναι ένα θαύμα». Δεν του είπε τη λέξη θαύμα. «Αυτό είναι, αλλά πρέπει να πας μέχρι τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά». Και ήταν τότε Ιούνιος. Τώρα, εγώ δεν είχα δουλειά τότε, δεν είχα λεφτά και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Και πηγαίνει το βράδυ, αρχίζει τώρα η προσωπική του επαφή με τον Κύριο. Λέει: «Κύριε, ο μπαμπάς δεν έχει λεφτά να μου δώσει». Και του λέει: «Ο Κύριος πούλησε το αυτοκίνητό σου». Είχε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, του είχα πάρει όταν είχα λεφτά. Αλλά τότε ήταν κρίση και δεν πουλιώτησαν. Και λέει: «Κύριε, πόσο να το πουλήσω?». Και του λέει: «14.000 ευρώ». Την άλλη μέρα το πρωί βάζει μια αγγελία, πουλιάται αυτό το αυτοκίνητο, 14.000 ευρώ. Την ίδια μέρα τον παίρνει κάποιος από τη Ρόδο ή από την Κρήτη, από τη Ρόδο, και του λέει: «Έρχομαι». Του δίνει τα λεφτά και φεύγει.
Δεν γινόταν αυτό. Μου λέει, έχω 14.000 ευρώ. Δεν πίστευα ότι μπορούσε να πουληθεί. Ήταν 2.000 κυβικά την εποχή εκείνη. Και τώρα έπρεπε να πάει να δώσει εξετάσεις στα αγγλικά και αυτός και η Στέιση στο Βρετανικό Συμβούλιο. Ήξεραν αγγλικά. Και στέλνουν αίτηση και τους απαντάνε, γίνεται σε 10 μέρες η εξέταση, αλλά έχουν κλειστεί οι θέσεις, θα γίνει το Σεπτέμβριο το επόμενο. Ελάτε το Σεπτέμβριο. Αλλά τον Αύγουστο έλυγε η βίζα του. Μου το λέει, να πω την αλήθεια, λυπάμαι που το λέω, χάρηκα. Άρα δεν μπορεί να πάει. Πάει το βράδυ και ξαναπροσεύχεται. Και λέει, Κύριε, τι θα γίνει? Και έρχεται ο Κύριος το βράδυ και του λέει, στείλε χαρτί τώρα στο Βρετανικό Συμβούλιο. Ξυπνάει το πρωί-πρωί και στέλνει χαρτί. Και του έρχεται σε μισή ώρα απάντηση. Άδειασαν δύο θέσεις, σε 10 μέρες έλα να δώσεις εξετάσεις. Δύο θέσεις. Μου το δείχνει, μου το λέει. Πηγαίνει, δίνει και περνάει. Και φεύγει την Αυστραλία, αφού τακτοποίησε όλα τα χαρτιά και χάλασε και τα λεφτά που είχε, με 3.000 ευρώ με εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Πού θα πάει, τι θα κάνει? Με 3.000 ευρώ. Πήγε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λένε οι άνθρωποι. Ο Θεός όμως ανέλαβε και τώρα είναι πολύ καλά. Έγινε εκκλησία εκεί. Ένα άλλο πολύ ωραίο θαύμα. Την περασμένη φορά που είχε έρθει, και τελειώνω με αυτό, τον πιάνω τον Τίνο και του λέω, Τινάκο, πρέπει να κάνεις τον Τζίμι πρεσβύτερο, γιατί πρέπει να έχετε ένα πρεσβύτερο ακόμη στην εκκλησία. Και μου λέει, μπαμπά, αν δεν μιλήσει ο Κύριος, εγώ δεν κάνω. Και είπα, μην. Ο Τζίμι θα φεύγει σε 2 μέρες. Την ίδια μέρα γίνεται προφητεία. Μόνο εγώ και ο Ντίνος το ξέρω αυτό. Όχι και ο Κύριος. Γίνεται προφητεία και λέει να χειροστονήσετε τον Τζίμι πρεσβύτερο. Και την επόμενη μέρα φώναξα τους αδερφούς και τον χειροτονήσαμε πρεσβύτερο. Αδερφοί, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατον στο Θεό. Μία προϋπόθεση. Πρόσεξε την αποστολή σου. Το έργο που σου είχε αναθέσει ο Κύριος. Όχι το έργο το δικό σου, το έργο του Χριστού. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Σήμερα ήρθε ένας αδερφός, πολύ στενοχωρημένος. Και είχε δίκιο. Και γονατίζω να προσευχηθώ για αυτό, είναι να βρει χάρη ο Θεός. Και μου λέει ο Κύριος, πήγαινε πες του, αυτή είναι η αποστολή του και εκεί θα τον ευλογήσω. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έμαθα χθες και συγκλονίστηκα. Υπήρχε ένας αδερφός που είχε χρέος 500-600.000 ευρώ και βέβαια δεν είχε να τα δώσει. Και πάει ένας αδερφός και του λέει, πήγαινε σε αυτό το δικηγόρο να κάνετε αίτηση με την, πώς τη λένε αυτήν, τέλος πάντων, μια γυναίκα είναι αυτή, δεν ξέρω, μια Κατσέλη. Ρύθμιση Κατσέλη. Και πήγε. Περάσανε 5-6 χρόνια και το εξαφάνισε το χρέος. Το έσβησαν τελείως. Δεν χρωστάει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Αδερφοί, τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Αλλά μία προϋπόθεση. Μείνε στην αποστολή σου. Ό,τι σου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος και μπορείς να το κάνεις, να το κάνεις. Ακριβώς όπως το έχει πει. Και τότε εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε σώσω, γιατί θα σε πολεμήσουνε. Αλλά δεν θα υπερισχύσουνε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε ελευθερώνω εκ της χειρός των πονηρών και εγώ θα σε λυτρώνω εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Η Ερεμία. Και ο Ιερεμίας το κατάλαβε και άλλαξε τακτική.
πω, λέει, έκανα σοβαρό λάθος. Εγκατέλειψα την αποστολή που ο Κύριος μου έδωσε. Και πάβει πια να πηγαίνει σε αυτούς, αλλά πηγαίνει στον Κύριο και λέει, Κύριε, πού να πάω? Και ο Κύριος του λέει, σε αυτούς. Και τι να τους πω? Αυτά. Και άρχισε πια, ούλα και αλλάξανε. Ήρθε βέβαια ο Ναβουχοδονόσορ, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, αλλά ο μόνος ο οποίος επιβίωσε ένδοξα ήταν ο Ιερεμίας. Ο οποίος η Ιερεμίας ήταν ο μόνος που η ζωή του ήταν ένα διαρκές μαρτύριο χωρίς καθόλου κάρπο. Απίστευτο. Παρόλο που έλεγχε με αυστηρότητα βασιλείς και άρχοντες για λόγιστη πολιτική, ιερείς για την πολλατρεία και κερδοσκοπία, ψευδοπροφήτες για απατηλές ελπίδες προς το λαό, πλούσιους για καταδυνάτευση του λαού, λαούς για ειδωλολατρεία και έθνη για θική κατάπτωση. Αλλά πέραν τούτου προέτρεπε με αγάπη που ο Θεός είχε πλημμυρίσει την καρδιά του για μετάνοια και επιστροφή, για συνεργασία με τους Χαλδαίους, αλλά δεν τον άκουγαν, για να αποδεχθούν την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα, με το ζόρι τον άκουσε μόνο ο Ιωαχήν. Κατεστράφει ο Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ, και τους έλεγε μείνετε εδώ, μην πάτε στην Αίγυπτο. Δεν τον άκουσαν και πήγανε στην Αίγυπτο. Και εκεί πήγε ο Ναβουχοδονόσορ και τους κατέστρεψε όλους. Γιατί δεν άκουγαν τη φωνή του Θεού. Αυτό είναι το δεύτερο και σοβαρό μήνυμα. Τι κάνεις και τι ακούς. Πρόσεχε τι ακούς, τη φωνή του Θεού. Και πρόσεχε τι κάνεις. Υπάκουε κατά πάντα στις εντολές του Κυρίου. Και τότε θα είσαι όχι δούλος, ούτε δούλη. Φίλος και φίλη του Κυρίου και η σχέση σας θα είναι πραγματικά φιλική, μοναδική, συγκλονιστική και ένδοξη στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και τώρα να ψάλουμε.